Θέατρο που είπες εσύ, κρατερέ μου, θα σας πάω σε μια ολοκένουργια ουσιαστικά εκπομπή. Λοιπόν, όπως ακριβώς η Ελένη Μενεγάκη πέρυσι βρήκε τους συνεργάτες της φετινούς, δηλαδή συγκεκριμένα το Παναγιώτη Χατζηδάκη, κάνοντας live δοκιμαστικά, έτσι ακριβώς στα χνάρια της βαδίζει και η Ελένη Τσολάκη που βλέπετε ήδη πίσω μου. Βλέπετε, νομίζω, τη Σοφία Τιντουντούρη, η οποία λοιπόν είναι το πρώτο πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά περνάει σε αυτή την εκπομπή live δοκιμαστικό, διότι από το Γενάρη θα έχουμε αλλαγές. Προσέξτε. Καλά πράγματα. Θα έχουμε προσθήκες και όχι αντικαταστάσεις. Προσθήκες. Στο τι λέει λοιπόν μια εκπομπή που ουσιαστικά η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκε λίγο στην ζώνη που είναι. Έχει αναλάβει λοιπόν ο πολυταλαντούχος Κώστας Τσουρός πλέον την αρχισυνταξία. Καλή αρχή στον Κωστή. Πολύ καλή αρχή, ο οποίος θέλει να κάνει την εκπομπή πιο δημοσιογραφική. Δηλαδή να ασχολείται πιο πολύ με θέματα επικαιρότητας. Και να ζητάει λοιπόν ένα πρόσωπο πίσω από τις κάμερες. Με θέματα επικαιρότητας ασχολείται η εκπομπή. Έχω την αίσθηση ότι η εκπομπή αυτή, όχι την αίσθηση, τη βεβαιότητα. Αυτή η εκπομπή ήθελε λίγο να πιάσει και ένα κομμάτι λίγο πιο φαν που έχει η εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, του Για την Παρέα. Δηλαδή λίγο πιο χιουμοριστικό. Ναι, γιατί, αλλά την τελευταία εβδομάδα, συγγνώμη, ήταν μια συνέντευξη πολιτικών όμως. Μπράβο, δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Την τελευταία λοιπόν εβδομάδα που έχει αναλάβει ο Κώστας Τσουρός, έχει λοιπόν αποφασίσει να κάνει την εκπομπή πιο ενημερωτική. Ακριβώς γιατί θεωρεί ότι το συγκεκριμένο πιο δημοσιογραφική, πιο καλά να το πω. Διότι το συγκεκριμένο, αν θέλετε, κοινό το έχει πιάσει ήδη ο Μουτσινάς, ήδη το Shopping Star, δηλαδή έχει πάει ήδη αλλού το πιο φαν κοινό που θέλει να δει κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Άρα θέλει, συγγνώμη, και λίγο περισσότερο gossip, φαντάζομαι. Άρα εκεί θα πάει η Μπάνια Αντωνοπούλου. Γιατί το φαν κομμάτι. Που είναι δημοσιογράφος. Πολύ σωστά το λέει. Πιο lifestyle, έτσι. Το είχε και με τον προηγούμενο αρχισυντάκτη που είχε κάνει και το δέστε τους άλλωστε. Ακριβώς. Λοιπόν, και αναζητάει λοιπόν ένα πρόσωπο πίσω από τις κάμερες και ένα πρόσωπο μπροστά στις κάμερες. Είδαμε λοιπόν ήδη χθες τη Σοφία Τιντουντούρη, η οποία έκανε live δοκιμαστικό. Και αύριο θα δούμε ένα καινούριο πρόσωπο. Να ρωτήσω κάτι για το καινούριο, για το άλλο πρόσωπο. Με συγχωρείς. Υπάρχει περίπτωση, γιατί είδα εγώ, ας πούμε, τώρα στο χθεσινό βραδινό, τη Μαρία Φραγκάκη να λέει ότι κάτι συζητάει. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Έπαιξε στο μυαλό μου ποιες εκπομπές χρειάζονται ενίσχυση. Και λέω, λες να πηγαίνει στην Τζολάκη. Όχι μόνο θα σου πω, διότι θα δεις αρκετά πρόσωπα, θα δεις και αγόρια και κορίτσια. Άρα ισχύει αυτό που λέει η Μαριλού. Ότι εγώ έχω να σας πω ότι θα δείτε διάφορα πρόσωπα. Και αγόρια και κορίτσια, γιατί ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν το πέμπτο μέλος της παρέας του, τι λέει, θα είναι αγόρι ή κορίτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα δείτε στις επόμενες 2 εβδομάδες αρκετά πρόσωπα, διότι νομίζω οι ουσιαστικές αλλαγές θα δούμε από το Γενάρη και μετά. Πάντα εκεί δηλαδή θα δούμε παιδιά, και ακριβώς αυτό, που θα κάτσει η μπίλια. Τα live δοκιμαστικά πραγματικά δεν είναι καθόλου αντικειμενικά για το ποιον θα επιλέξουν. Γιατί, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι καλεσμένος και κάθεται σε μια εκπομπή για μια ώρα δεν δείχνει τον εαυτό του που θα βγάλει. Εντάξει, φαντάζομαι η κοπέλα δεν πήγε σαν καλεσμένη. Όμως και ποιος μπορεί να αντιδράσει σε τον αέρα. Δεν δείχνει τον εαυτό του. Όχι, κάποιες φορές μπορεί να λειτουργήσει, κάποιες φορές όχι. Κυρίως αυτό το που νομίζω ότι βλέπουν οι άνθρωποι όταν κάνουν κάτι τέτοιο. Τη χημία με τις παρουσιαστές είναι αυτό. Σωστό. Πάντως καλύτερα να ζητάμε δημοσιογράφους εδώ που τα λέμε παρά πια. Εκεί θα πάει η Μπάγια Αντωνοπούλου τώρα που θέλουμε δημοσιογράφους. Όχι, δεν νομίζω να πάει εκεί η Μπάγια Αντωνοπούλου. Εμείς να ευχηθούμε.